Καλησπέρα σας. Χαίρετε φίλες και φίλοι, είναι Κομπή Newsroom στο Omnia TV. Είναι Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013, όσο καθεστωτικό και αν σου ακούγεται. Αυτό πρέπει να το λέμε για να γράφετε στο βίντεο. Καλή, εντάξει. Μπορεί να παίξει μετά τις 12, θα σου πει άλλο. Τα θέματα μας για σήμερα είναι τα σχετικά με τις απεργιακές κινητοποιήσεις, κυρίως στον χώρο των μέσων μαζικής μεταφοράς. Τα επεισόδια και οι συλλήψεις στο Υπουργείο Εργασίας, όπου υπήρχε κινητοποίηση του ΠΑΜΕ, και η αυτοκτονία του Βαγγέλη Σταμούλια και όλα τα σχετικά με αυτήν που προκλήθηκε από μια σειρά διώξεις για την κοινωνική του δράση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σχετικά με τις απεργιακές κινητοποίησεις. Χθες μείναμε στη συνέλευση ακόμα των εργαζομένων στον ΕΘΕΛ. Δεν είχαν αποφασίσει ακόμα τις κινητοποίησεις τους για τις επόμενες ημέρες. Τελικά αποφασίστηκε να δουλέψουν σήμερα Τετάρτη, όπου κινήθηκαν και κανονικά τα λεωφορεία, και αποφάσισαν απεργία για αύριο, Πέμπτη, 24ωρη απεργία, μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα κινηθούν κανονικά αύριο το μετρό και ο ΙΣΑΠ, ενώ απεργία θα πραγματοποιήσουν, όπως είπαμε, τα λεωφορεία, τα τρόλεϊ, ο ΣΕ, ο προαστιακός, οι ναυτεργάτες, όπως είπαμε, θα κάνουν 48ωρη απεργία. Το μετρό δεν θα λειτουργεί στο τμήμα δικής της Πλακεντίας Αεροδρόμιο, φυσικά, για την απεργία ο ΣΕ. Να υπενθυμίσουμε ότι για αύριο έχει κηρύξει αυτή τη σκληρή απεργία η ΑΔΔ. Στάση εργασίας, συγγνώμη, 12 μέχρι τη λήξη του ωραρίου. Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ πραγματοποιούν 24ωρη απεργία. Παρομοίως οι νοσοκομεία και οι γιατροί. Οι καθηγητές στις 11 μέχρι τις 2 και 2 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Αυτά σε ό,τι αφορά τις αυριανές κινητοποιήσεις των εργαζομένων. Και πάμε στα επεισόδια που δημιουργήθηκαν κατά την επέμβαση της αστυνομίας σε μια κατά τα άλλα τυπική κατάληψη που είχαν πραγματοποιήσει συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στο γραφείο του Υπουργού Εργασίας. Λίγο μετά τις 11, οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ μπήκαν στο Υπουργείο, κατέλαβαν το γραφείο του Υπουργού Εργασίας. Στο σημείο μετέβησαν αμέσως δυνάμεις των ΜΑΤ, φαίνεται στο δόγμα της μηδενικής ανοχής. Επενέβησαν εντός του Υπουργείου, προσήγαγαν όλους όσους ήταν εντός και είχαν προβεί στην κατάληψη, και επιτέθηκαν εναντίον των συγκεντρωμένων στην σταδίου, στην είσοδο του Υπουργείου, με χρήση και φυσικής βίας και χημικών. Την ίδια ώρα βρίσκονταν και άλλοι εργαζόμενοι στο σημείο, εκτός των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, καθώς είχαν προγραμματίσει παρέμβαση στην επιθεώρηση εργασίας στη σταδίου, η συνέλευση ανέργων και εργαζομένων στην κοινοφελή εργασία και το σωματείο βάσης εργαζομένων σε ΜΚΟ, προκειμένου να καταθέσουν μαζικά καταγγελίες για τις συνθήκες εργασίας στις μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς κοινοφελούς εργασίας. Ωστόσο, εμποδίστηκαν και αυτοί από τα ΜΑΤ, δεν μπόρεσαν να μπουν στο κτίριο, καθώς είναι το κτίριο του Υπουργείου, και παρέμειναν με τα συγκεντρωμένα μέλη του ΠΑΜΕ. Να δούμε το βίντεο, το οποίο από την επίθεση των ΜΑΤ στους συγκεντρωμένους στην είσοδο του Υπουργείου. Κάπως έτσι ήταν, κάπου ακούγεται και δολοφόνοι να φωνάζουν οι παμίτες. Τέλος πάντων, υπήρχε πάρα πολύ σχολιασμό σχετικά με το γεγονός. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο επιδέχεται σχολιασμό. Είναι μια πρωτοφανούς επίπεδου σύγκρουση
συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ με την αστυνομία, δεν μας έχουν συνηθίσει. Και πρωτοφανή σύγκρουση των ΜΑΤ με το ΠΑΜΕ. Ναι, δεν έχουμε συνηθίσει σε τέτοιες καταστάσεις που οι ΠΑΜΗΤΕΣ να συγκρούονται έτσι με την αστυνομία, πόσο μάλλον να συλλαμβάνονται, γιατί αργότερα οι προσαγωγές μετατράπηκαν σε σύλληψεις. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι από την επίθεση δύο διαδηλωτές διακομίστηκαν με ασθενοφόρα, από τους οποίους ο ένας είχε χτυπηθεί στο κεφάλι και παρέμενε ανέστητος για ώρα. Το ΚΚΕ κατήγγειλε μπουκάρισμα ασφαλιτών στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκαν οι τραυματίες, με σκοπό να μάθουν τα ονόματά τους. Στην Γαδά, όπου μεταφέρθηκαν οι προσαχθέντες, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση αρχικά με μέλη του ΠΑΜΕ που ήταν εκεί, μετά πήγαν και κάποιοι άλλοι και συνολικά συγκεντρώθηκαν πάνω από 1.500 άνθρωποι. Και το απόγευμα έγινε γνωστό ότι οι προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις για αντίσταση κατά της αρχής, φθορές ξένης ιδιοκτησίας, διατάραξη οικιακής, όχι κοινωνικής, ειρήνης και εξύβριση. Οικιακή ειρήνη για ποιο πράγμα ακριβώς? Για εισβολή σε ιδιωτικό χώρο. Mm-hmm. Του Υπουργείου. Ναι. Είναι ιδιωτικός χώρος, ασχέτως αν ανήκει στο κράτος. Μάλιστα. Okay. Να σημειωθεί εδώ ότι κατά την πορεία τους προς την Γαδά, όπου πραγματοποίησαν τη συγκέντρωση, πηγαίνοντας εκεί, ακούγονταν συνθήματα όπως «Ελλάς Ελλήνων αστυνομικών, ρουφιάνων, δολοφόνων και βασανιστών». Το αφήνω σχολιαστό. Ο ΣΚΑΙ δημοσίευσε φωτογραφίες από το γραφείο του Υπουργού Εργασίας με κάποιους πεταμένους φακέλους, έναν καλόγερο πεσμένο. Ένα σπασμένο γραφείο, αν θυμάμαι καλά. Ένα γραφείο που φαίνεται να είναι σπασμένο, μπορεί να ήταν και ήδη σπασμένο, δεν το ξέρουμε αυτό, τις οποίες το ΚΚΕ κατήγγειλε ως κατασκευασμένες. Πρόσεξε όμως, αυτή την περίπτωση το τις καταγγέλλω ως κατασκευασμένες. Ναι, δεν λέει ότι δεν συνέβησαν τα γεγονότα από τους συνδικαλιστές, είναι δεν είπε, όχι, κάπως πονηρή. Δεν είπε για προβοκάτσια. Για προβοκάτσια λένε οι διάφοροι κουκουέδες που κυκλοφορούν στο Twitter κτλ. Είπε ότι είναι κατασκευασμένες φωτογραφίες. Επίσημα δεν έχουν μιλήσει για προβοκάτσια. Δηλαδή ενδεχομένως να πούνε αργότερα, άμα αποδειχτεί ότι είναι οι φθορές. Ψιλοφθορές που έγιναν από τα μέλη που έγιναν στο Υπουργείο τέλος πάντων. Αργότερα μπορούν να ισχυριστούν ότι, για παράδειγμα, είναι τέτοια η οπτική γωνία και αυτό εννοούσαν με τη δήλωσή τους. Δηλαδή, κάτι τέτοιο μπορώ να φανταστώ. Πολύ πιθανόν και να εννοούν ότι τα αναποδογύρισαν και μόνοι τους για να κάνουν φωτογραφίες, ας πούμε. Ναι, δεν έχει γίνει ακριβώς. Διόλου απίθανο. Μπορεί να επενεύει η ομάδα αλήθειας του. δεν είναι αστείο. Εδώ κατασκεύασαν βίντεο, ας πούμε, με περισσοκομμένες κοπτοραπτική δηλώσεων, ας πούμε. Θα κόλλαγαν στο να στήσουν πέντε φωτογραφίες και να τις στείλουν στο Sky. Ναι. Και ξέρουμε υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Το άχτη του Sky προς το κουκουέ, το γνωρίζουμε. Ακριβώς γι' αυτό. Φοβερό άχτη, δηλαδή. Κάθε φορά. Λοιπόν, να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Έφυγε χθες από τη ζωή ο 33χρονος Βαγγέλης Ταμούλιας, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του, πηδώντας από το τέταρτο όροφο πολυκατοικίας. Όπως αναφέρουν οι σύντροφοί του, ο Βαγγέλης Ταμούλιας ήταν ενεργό μέλος της Λαϊκής Συνέλευσης Εγάλεων. Ως ηλεκτρολόγος είχε πρωτοστατήσει στις επανασυνδέσεις ρεύματος στα σπίτια ανθρώπων που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν και είχε συλληφθεί στην επανεργατική απεργία στις 23 Φεβρουαρίου 2011 και εκκρεμούσε σε βάρος του δίωξη, πράγμα που, όπως αναφέρουν οι σύντροφοί του, τροφοδοτούσε τις φοβίες του. Το προηγούμενο βράδυ, πριν από την αυτοκτονία του, όπως αναφέρουν, είχε κάψει όλα τα πολιτικά του βιβλία και το πρωί, εχθές το πρωί, αυτοκτόνησε, πηδώντας από τον τέταρτο όροφο. Η κηδεία του έγινε σήμερα στο νεκροταφείο του Βύρωνα. Και να περάσουμε να δούμε το βίντεο που δημοσίευσε η κατάληψη Σινιάλο. Ναι. Η κατάληψη Σινιάλο στο Εγάλεο, στο οποίο φαίνεται κιόλας η στιγμή της σύλληψης αυτού του ανθρώπου στην επανεργατική πορεία στις 23 Φλεβάρι 2011.
Είδαμε και ένα, στο τέλος του βίντεο στο υπάρχει κάποιο λάθος, είναι 29 Γενάρη ή όχι Φλεβάρη. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο για σήμερα. Σε άλλα νέα, όχι τίποτα ιδιαίτερο. Η πολιτική επικαιρότητα εξελίσσεται στους ίδιους ρυθμούς που ξέρουμε, ας πούμε, με τις λίστες Λαγκάρτ και τα ρέστα. Εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 με θέματα από την επικαιρότητα όπως διαμορφώνονται στην κοινότητα και την αρθρογραφία του Omnia TV. Αυτά για χαρά. Καλό βράδυ.